Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, είναι ο Αντιπρόεδρος Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ελλάδος και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα κύριε Σαλαπάτα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Για να αποσαφηνίσουμε πάντοτε στο μέτρο του εφικτού το θολό τοπίο όσον αφορά το κεφάλαιο εργασία και COVID. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επικρατεί μεγάλη σύγχυση και φαντάζομαι ότι έχετε δεχθεί άπειρα τηλεφωνήματα όπως και εμείς εδώ. Διότι πραγματικά, για παράδειγμα, εγώ αναφέρω ενδεικτικά πριν περάσουμε στα επιμέρους, τα κριτήρια για το πιστοποιητικό στον COV δεν έχουν ανανεωθεί. Εκτός και αν έχει αλλάξει κάτι δραματικά τα τελευταία λεπτά. Για τους εμβολιασμένους, για παράδειγμα, εργαζόμενους οι οποίοι νόσησαν, το εργάνη δεν αναγνωρίζει το rapid, διαβάζει εντός εισαγωγικών, αν μπορώ να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, μόνο το μοριακό. Και υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις και κενά. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι ισχύει, κύριε Παπαδάκη, αναφορικά με το πιστοποιητικό νόσησης. Να μας τα εξηγήσετε απλά για να καταλάβουμε. Έχετε δίκιο. Υπάρχει μια αριθμία σε σχέση με το αυτό που αναγράφεται στην πλατφόρμα του GovGR και σε αυτό που έχει εκδοθεί νομοθετικά το Σάββατο. Το Σάββατο είχαμε την έκδοση τριών σημαντικών ΦΕΚ. Το ένα για τις πύλες εισόδου, το άλλο για την πλατφόρμα όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει στο εξωτερικό και όσων έχουν νοσήσει, όχι μόνο έχουν εμβολιαστεί. Και το τρίτο αφορούσε μια τρίτη τροποποίηση των μέτρων του κορονοϊού μέχρι και τη Δευτέρα 17 του Γενάρη. Έχουμε λοιπόν νομοθετικά το ότι όποιος βρεθεί θετικός, αν είναι ανεμβολίαστος, χρειάζεται μοριακό τεστ. Αν είναι εμβολιασμένος, αρκεί το rapid. Αυτό το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται εντός 14 ημερών. Στο GovGR λοιπόν αναφέρει ακόμα το 30 ημέρες. Αναφέρει το ότι μόνο με PCR μετά τις 2 του Δεκέμβρη γίνονται δεκτά τα θετικά. Και αναφέρει ακόμα μία ανακρίβεια ότι μετά την 90η ημέρα. Είναι γνωστό ότι πλέον τα πιστοποιητικά νόσησης διαρκούν 3 μήνες. Αν νοσήσει κάποιος εκ νέου, του δίδεται νέο πιστοποιητικό, κάτι που είναι λάθος γιατί στο ΦΕΚ πλέον δεν επανεκδίδεται δεύτερο πιστοποιητικό νόσης όταν κάποιος νοσήσει για δεύτερη φορά. Αυτό λοιπόν θέλει άμεσα ρύθμιση, ούτως ώστε οι εμβολιασμένοι να λαμβάνουν με το rapid test το πιστοποιητικό νόσης. Τώρα, τι ισχύει για τη βεβαίωση άδειας εργασίας? Στο νέο ΦΕΚ είχαμε το διαχωρισμό του πιστοποιητικού νόσησης από τη βεβαίωση νόσησης που αυτή μας καλύπτει για την δικαιολογημένη απουσία μας από την εργασία. Σήμερα είναι σε ισχύ το link που αφορά την έκδοση θετικής βεβαίωσης τεστ rapid. Δίδεται μάλιστα η τελευταία διάγνωση, είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως άκουσα και στο ρεπορτάζ σας, κάποιοι και μετά την έκτη μέρα από την καραντίνα που κάνουν το τεστ, που δεν προβλέπεται βέβαια αλλά το κάνουν, συνεχίζουν να είναι θετικοί. Άρα κάθε φορά που κάνουν το τεστ και βγαίνουν θετικοί, αυτή η ημερομηνία θα αναγράφεται στη βεβαίωση για την ασθένεια. Πρέπει να πούμε ότι μένει να ρυθμιστεί αυτό που ανέφερε η κυρία Γκάγκα, ότι ο ΕΦΚΑ θα δέχεται απλά και μόνο τη βεβαίωση και δεν θα ζητά άδεια από ιατρό προκειμένου να θεωρηθεί νόμιμη η άδεια. Βεβαίωση από γιατρό θα απαιτείται για όσους πολίτες συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα μετά την απομόνωση των 5 ημερών, ούτως ώστε να παραμείνουν στο σπίτι και να είναι δικαιολογημένη η απουσία τους. Ωραία. Να δούμε τώρα τι γίνεται και τι ισχύει αναφορικά με το πρωτόκολλο της απομόνωσης. Το πρωτόκολλο απομόνωσης άλλαξε για τρίτη φορά μέσα σε πολύ λίγες ημέρες. Έχουμε πλέον ένας που βρίσκεται θετικός, είτε εμβολιασμένος είτε ανεμβολίαστος, πρέπει να μπει 5 ημέρες από μόνος. Αυτό όμως το νέο που έχουμε πλέον είναι ότι η πρώτη μέρα διάγνωσης δεν προσμετράται στις 5 μέρες. Οι 5 μέρες από μόνος αρχίζουν την επόμενη της διάγνωσης. Άρα εγώ νοσώ σήμερα Δευτέρα, αρχίζω να μετρώ από αύριο Τρίτη. Ωραία. Σωστά. Δεν χρειάζεται τεστ για να βγω από την απομόνωση, αρκεί να μην έχω συμπτώματα και ειδικά να είμαι απείρετος, λέει το πρωτόκολλο. Εδώ είναι άλλη μια νέα αλλαγή, για 24 ώρες χωρίς τη χρήση κάποιου φαρμάκου. Άρα λοιπόν φεύγουμε όταν δεν έχουμε συμπτώματα από τις 5 μέρες καραντίνα και συνεχίζουμε για 5 ημέρες να φορούμε μάσκα υψηλής προστασίας. Ωραία. Ή διπλή. Κύριε Παπαδάκη, αν εγώ δεν αισθάνομαι καλά, έχω νοσήσει, έχει παρέλθει το διάστημα των 5 ημερών, εξακολουθώ όμως και δεν αισθάνομαι καλά,
Κάνω τεστ και δεν μου επιβεβαιώνει ότι νοσώ. Τι κάνω, θα πάω αναγκαστικά στη δουλειά μου? Όπως σας είπα, μετά τις 5 μέρες αυτός που νοσεί δεν χρειάζεται να κάνει τεστ. Αν λοιπόν έχει συμπτώματα, μιλάει με τον γιατρό του ή τον γιατρό εργασίας, αν μιλάμε για κάποια εταιρεία, που θα του δικαιολογήσει τις όποιες μέρες απαιτηθούν να παραμείνει στο σπίτι. Είναι γνωστό και υπάρχει και οδηγία, όποιος έχει συμπτώματα, ασχέτου τεστ, δεν μπορεί να κάνει κάποιο self ή κάποιο rapid και να είναι αρνητικό. Η οδηγία είναι παραμένει στο σπίτι, μιλάει με τον γιατρό του, διευκρινίζει την κατάσταση και αναλόγως ο γιατρός θα κρίνει αν θα του δώσει και την βεβαίωση να παραμείνει σε άδεια. Τι ισχύει τώρα, κύριε Παπαδάκη, για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για όσους εμβολιασμένους νοσούν? Και θέλω, πριν μας απαντήσετε, να μας ξεκαθαρίσετε στην παρούσα φάση ποιος θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος. Αυτός που έχει κάνει 2 δόσεις, αυτός που έχει κάνει 3. Εννοείται, είναι αυτονόητο ότι αυτός που έχει κάνει 3 ούτως ή άλλως θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος. Το θέμα είναι όποιος συμπολίτης μας έχει κάνει 2 δόσεις ή το μονοδοσικό. Αυτός λοιπόν θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος όταν έχουν περάσει 14 ημέρες είτε από τη δεύτερη δόση είτε από την πρώτη, αν είναι μονοδοσικό. Όμως από το ΦΕΚ που βγήκε 1η Δευτέρου του 2022, όποιος έχουν περάσει 7 μήνες, συγγνώμη, από την δεύτερη δόση ή ακόμα και από την μία δόση, θεωρείται ανεμβολίαστος ανεξαρτήτου ηλικίας και μιλάμε βέβαια πάντα για ενήλικες. Εδώ έχουμε άλλη μια διαφοροποίηση. Το πρωτόκολλο απομόνωσης που δεν μιλήσαμε για τις στενές επαφές, οι στενές επαφές που είναι είτε πλήρως εμβολιασμένοι με 3 δόσεις, είτε που έχουν εμβολιαστεί με διπλή και δεν έχουν περάσει 6 μήνες, βλέπετε έχουμε 1 μήνα λιγότερο, ή που δεν έχουν περάσει 2 μήνες από το μονοδοσικό, εδώ έχουμε τεράστια απόκληση από το ποιος θεωρείται εμβολιασμένος ή ποια στενή επαφή θα μπει καραντίνα. Αυτοί λοιπόν δεν μπαίνουν καραντίνα. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ήταν εμβολιαστοί, είτε που έχουν περάσει 6 μήνες από το διπλό, είτε 2 μήνες από το μονό, πρέπει να μπουν και αυτοί 5 μέρες καραντίνα. Εδώ το πρωτόκολλο όμως αναφέρει την 5η μέρα πρέπει να κάνουν τεστ είτε μοριακό είτε rapid και εφόσον βγει αρνητικό συνεχίζουν για τις επόμενες 5 ημέρες να φορούν μάσκα υψηλής προστασίας. Βλέπετε λοιπόν εδώ αυτή τη διαφοροποίηση που έχουμε, ποιος θεωρείται πλήρως εμβολιασμένος και πόσο ισχύ έχει το πιστοποιητικό του, και έχουμε τη διαφοροποίηση έχει πολύ λιγότερο χρονικό διάστημα ως στενή επαφή και άρα πρέπει να μπει καραντίνα. Είστε σαφείς, αλλά νομίζω ότι κάποιος που παρακολουθεί λίγο έχει χαθεί στην υπερπληροφόρηση, κύριε Παπαδάκη, και αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι κατ' ουσίαν δεν υπάρχει συγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο εργασίας όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς και έχουμε μπρος πίσω, υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και πρέπει να γίνουν άμεσα πάρα πολλές διορθώσεις. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν αλγόριθμοι για τους χώρους εργασίας. Καθήλυνα αρμόδιοι είναι οι ιατροί εργασίας, οι οποίοι σύμφωνα με τον εκάστοτε αλγόριθμο προβλέπουν ποιος θα μπει καραντίνα, πόσες μέρες, πότε θα επιστρέψει. Πάντα βέβαια σε σχέση με τα πρωτόκολλα, απλώς κάποιες φορές είναι και πιο αυστηρά. Επίσης, μια που αναφέρουμε και έχετε δίκιο, είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα ΦΕΚ, αλλάζουν διαρκώς. Ακόμα και εμείς που είμαστε στους ελεκτικούς μηχανισμούς, πρέπει να τα ξεδιαλύνουμε. Έχουμε κάτι άλλο τώρα, κάτι νέο πάλι, που πρέπει να το πούμε και αυτό. Όποιος είναι πλήρως εμβολιασμένος, σύμφωνα με τον ορισμό που είπαμε πριν, και νοσήσει, πρέπει να μην κάνει χρήση του πιστοποιητικού του όσο διάστημα είναι σε περιορισμό. Μέχρι πρότινος το ΦΕΚ ανέφερε ότι πάβει να έχει ισχύ το πιστοποιητικό των εμβολιασμένων για 14 ημέρες και επανέρχεται τη 15η. Αυτό ποτέ δεν έγινε πράξη, ίσως επειδή ήταν τεχνικά αδύνατο να κλειδώσουν τα πιστοποιητικά των εμβολιασμένων για το χρονικό διάστημα που νόσησαν, και πλέον τώρα εναπόκειται στον καθένα μας να τηρήσει το πρωτόκολλο και να μην κάνει χρήση του πιστοποιητικού εμβολιασμού όταν είναι σε καραντίνα έστω των 5 ημερών ή ακόμα και αν παραμείνει περισσότερο. Τώρα, κύριε Παπαδάκη, είχαμε άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, δυστυχώς χωρίς αυξημένα μέτρα.
και 2 χρόνια μετά είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι δεν έχουμε καταφέρει να σπάσουμε αριθμητικά τα τμήματα, το πρώτο βασικό. Επίσης υπάρχει και ένα προαπαιτούμενο το οποίο έχει αμφισβητηθεί πάρα πολύ και δικαίως, αυτό που δείχνει ότι ένα σχολικό τμήμα θα κλείσει με το 50+1 των κρουσμάτων. Αυτό τώρα πόσο ασφαλές μπορεί να είναι όταν πολλά εκ των τεστ μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικά, είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά θα θέλαμε και το σχόλιο σας επ' αυτού. Κοιτάξτε να δείτε, τα μη φαρμακευτικά μέτρα πρόληψης, ένα εκ των οποίων είναι και τα τεστ, από μόνα τους δεν μπορούν να δράσουν. Είναι η θεωρία των πολλαπλών φραγμών, έχουμε πολλά μέτρα που πρέπει ταυτόχρονα να εφαρμόζονται. Mm-hmm. Μόνο με τα τεστ, χωρίς να τηρούνται τα υπόλοιπα μέτρα που είναι σε ισχύ, όπως είναι της χρήσης μάσκας, της μη μίξης στα διαλύματα. Όμως, πολύ σωστά, υστερούμε στη δυναμικότητα της αίθουσας, στη χρήση τεχνικών φίλτρανσης των αίθουσών, π.χ. τύπου φίλτρων HEPA, mm-hmm. του καλού αερισμού, όχι μόνο όμως του φυσικού, αλλά και του τεχνικού, με την ανανέωση του αέρα. Άρα, λοιπόν, αν στηριχτούμε μόνο στο τεστ, είναι σίγουρο ότι το πρωτόκολλο θα αποτύχει. Επίσης, το 50+1 λογικά δεν μειώθηκε, γιατί πλέον με τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων θα δούμε σίγουρα και τμήματα να κλείνουν, σχολεία να κλείνουν. Πρέπει λοιπόν όλα μαζί να τηρηθούν, να προσληφθούν περισσότερες σχολικές καθαρίστες, ούτως ώστε στα διαλύματα και να καθαρίζουν και να απολυμμένουν τις επιφάνειες συχνής επαφής, και όμως να κάνουν πολύ καλό αερισμό των αιθουσών. Αν μείνουμε σε ένα τεστ, είτε αυτό είναι self, είτε είναι rapid, και πούμε «Α, εντάξει, είναι αρνητικό και δεν τηρώ κανένα άλλο μέτρο», είναι σίγουρο ότι θα δούμε αύξηση κρουσμάτων, μάλιστα, ειδικά σε ένα τόσο κλειστό περιβάλλον όπως είναι τα σχολεία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδάκη, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.